Θα σας διαβάσω μια εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας που οι υπογραφές συνεχίζουν να μαζεύονται δίπλα στο τραπέζι προς τους βουλευτές του νομού μας. Τον κύριο Δημήτριο Ρέπα, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και Ανδρέα Λικουρέζο, οι οποίοι κοινοποιούμενοι στον πρόεδρο της Βουλής. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει εκχωρηθεί στους δανειστές, οι οποίοι και δύναται να την μεταβάσουν σε τρίτους. Εσείς κύριοι βουλευτές, τα ξέρατε όλα αυτά? Αποστολή σας είναι να υπερασπίζεστε το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι των δανειστών μας, τα δικαιώματα των οποίων έπονται των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, πράγμα που εσείς δεν το πράξατε. Ερωτάστε τι είναι στα συμφέροντα εξυπηρετείτε. Θεωρούμε ότι στις κρίσιμες αυτές στιγμές οι βουλευτές θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού και να ενεργήσουν έτσι και όχι ως εκτελεστές αθέμητων εντολών του κόμματός τους ή και ξένων συμφερόντων. Επειδή εντός των προσεχών ημερών επίκειται η ψήφιση και νέου επαχθέστερου μνημονίου, σας καθιστούμε υπεύθυνους και υπόλογους έναντι του ελληνικού λαού και ενός εκάστου των δικομένων πολιτών. Εάν με την ψήφο, συνένεση ή την ανοχή σας ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή οποιοδήποτε νέο μνημόνιο, σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε ποινική δίωξη για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή ηλική βλάβη ή απώλεια ζωής από ενδεχόμενο δόλο προκύψει σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Ο ελληνικός λαός θα αναζητήσει και θα τιμωρήσει τους υπαίτιους μιας κοινωνικής εθνικής καταστροφής που μπορεί να αποβεί χειρότερη από αυτές του 1922, του 1974 ή ακόμα και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σας καλώ όλοι στον αγώνα